πώς είδατε το παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική μετά από αρκετό διάστημα, πώς είδατε την ομάδα καταρχήν να πάμε σε αυτό το κομμάτι? Καταρχάς να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες για την επανέλεξη του πρωταθλήματος μετά από 5 μήνες να έχουν υγεία και ότι στόχο κάθε ομάδα να την επιτύχει. Η ομάδα μας ενισχύθηκε σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Το ξεκίνημα είμαστε μια καλύτερη ομάδα. Σήμερα προσπαθήσαμε τα παιδιά να βγάλουν πράγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν η προετοιμασία της ομάδας. Το μόνο ένα κακό που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι μπορούσαμε να δώσουμε ένα φιλικό παιχνίδι για να δούμε αν η ομάδα είναι σε καλύτερη ετοιμότητα. Δείξαμε ετοιμότητα, βγάλαμε πράγματα που θέλαμε. Τώρα για το παιχνίδι. Το παιχνίδι όπως κύλησε, μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Δεν θέλω να μιλάω για την διαιτησία, αλλά το πρώτο γκολ είναι καθαρά 5 μέτρα offside, το οποίο καθόρισε ένα αποτέλεσμα όταν οι ομάδες έχουν τόσο μεγάλο διάστημα αποχής από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ξαφνικά δεν έχεις ένα γκολ, δεν έχεις και προσπαθείς να το γυρίσεις το παιχνίδι. Πιέσαμε, προσπαθήσαμε, δεχτήκαμε ακόμα ένα δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Η ομάδα όμως ανοίχτηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πίεσε, προσπάθησε να πετύχει κάποιο γκολ. Είχαμε κάποιες φάσεις να πετύχουμε τον γκολ. Δεχτήκαμε και 2-3 φάσεις καθαρές. Μπορούσαμε ο αντίπαλος να μας βάλει και τρίτο γκολ να γίνει 3-0 το μάτς. Το κάναμε 3-1. Πιέσαμε με 2-3 ευκαιρίες. Και όπως ήταν προς το τέλος του παιχνιδιού, παραλίγο το παιχνίδι να γινόταν ας πούμε 2-2. Θα σταθώ όμως κατάφορα στην διαιτησία ότι σε πάρα πολλές φάσεις ήταν αντίον της ομάδος. Φάνηκε ακόμη και ο διαιτητής κάποια φάουλ έξω την περιοχή, ας πούμε στο center for. Δεν του δώσει κάποια φάουλ πρέπει να δει έξω την περιοχή. Έδωνε κάποια μακριά. Παρ' όλα αυτά τα αφήνουμε, είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτή η μέρος του παιχνιδιού είναι διαιτητές. Όπως και η ομάδα, η αντίπαλη προσπαθεί να παίξει. Δεν αντιμετωπίσουμε κάτι στη διάρκεια της φιλοξενίας. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα Ελπίδας Απών για τη φιλοξενία και ευχόμαστε να ανταποδώσουμε. Θα μείνω όμως πάλι στη διαιτησία, γιατί θεωρώ ότι έκανε αλλίωση αποτελέσματος. Αυτοί που τα βλέπουν, υπάρχει κάμερα να δει τις φάσεις. Είναι κακό αυτό που γίνεται όταν κάποιες ομάδες μετά από 5 μήνες προσπαθούν να επανέλθουν και αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις από τους διαιτητές. Γίνεται ένας σκόπος, μια προσπάθεια από τη διοίκηση της ΑΕΔ, από τους παίκτες, τους προπονητές, αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα. Είναι δύσκολη, γιατί είμαστε ένας νομός που είμαστε πάρα πολύ μακριά από το ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδος. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε μια ομάδα στο νομό και δεν θέλουμε να αντιμετωπιζόμαστε σαν μικρή ομαδούλα. Θέλουμε αυτό που δικαιούμαστε. Δεν θέλουμε ούτε την έμεινα των διαιτητών, ούτε όμως την κατάφορα δικαία. Αυτά. Coach, νίκη 2-1, πρώτη και η δεύτερη στο πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος, μετά την αναγέννηση θαλασσιάς στην πρεμιέρα, αλλά και σήμερα πρεμιέρα είχαμε και μετά από αρκετό διάστημα, 7 μήνες. Πώς νιώθετε καταρχήν για αυτό το αποτέλεσμα? Εντάξει, ιδανικό ξεκίνημα. Αυτό πιστεύω θέλει κάθε ομάδα που αγωνίζεται, ειδικά στην αρχή. Το άλλο θετικό είναι ότι μια ομάδα που θα είναι ανταγωνίζει με εμάς, τους κρατήσαμε αρκετά μακριά προς το παρόν 4 πόντους και αυτό είναι θετικό. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό που είπες, την νίκη και για την ψυχολογία και για τη συνέχεια θα μετρήσει πάρα πολύ. Από τους παίκτες, τους δικούς σας, πώς είστε ευχαριστημένοι? Όταν κερδίζεις πάντα είσαι ευχαριστημένος. Μπορεί να γίνανε κάποια λάθη, μπορεί να υπήρχαν κάποια προβλήματα, αλλά αυτά θα τα δούμε με ηρεμία αύριο. Προσπαθήσουμε να τα λύσουμε, να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές, όλους όσοι αγωνίστηκαν και τα παιδιά που ήταν απ' έξω, γιατί το ζούσαν τον αγώνα, δώσαν το καλύτερο αυτό. Κερδίσατε μεν με 2-1, αλλά έχουμε ένα τραυματισμό του Ζήκου, ένα από τα βασικότερα πιόνια, να το πω έτσι, της ομάδας σας. Σε τι κατάσταση είναι, αν έχετε μάθει κάτι περισσότερο? Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε που πήγε στο νοσοκομείο είναι ότι δεν είναι πρόστιος. Θα φανεί καλύτερα να μην λέμε τώρα όμως, γιατί δεν είμαστε. Γιατί θα φανεί καλύτερα στη μαγνητική, που νομίζω αύριο θα κάνει και μαγνητική, αν δεν είναι περιορισμένο το πόδι. Θα κάνει μαγνητική, θα μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί ερασιτέχνες είμαστε, να μην συμβαίνει αυτό σε κανένα ποδοσφαιριστή.